difícil evitá-las. Aqui das mãos fiestas. Não é que um jogo que eu colho bem nessas topelas como um bem que cheira de gastos a banha do é tão grande. Até que já não é que está te viar mais. Água foi mesmo? Água foi tirizo, né? Tira uma rana. Não é que isso tira aqui? Não é? Que esta podia tu lofo, tere pomeno, afto palio, ginekio monastiraki. Τα κυπαρίσια, τα χαρακτηριστικά του ιερού χώρου, το καμπαναριό του και η κλεισούλα. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό του μικρού αυτού μοναστηριού και η εικόνα του Ευαγγελισμού, στο όνομα της οποίας τιμάται αυτό το μοναστηράκι. Άντε, πάμε στο τυράκι. Και εδώ ένα παλιό μαγκανοπίγαρο εδώ, με τα υπόλοιπα του παλιού μάγκανα που τραβούσε τα νερά. Πήγες στο τυράκι στη Μανούλα, προχώρησε αγόρι μου. Μπράβο του μωρό. Μπράβο στο τυράκι. Τρέχα στη Μανούλα, αγόρι μου. Ως από αυτόν που κατεβαίνει στην παραλία. Ας δούμε και εξωτερικά το μοναστηράκι αυτό. Να έρχονται και τα παιδιά. Σωτηράκι, φεύγουμε! Έλα! Βρε Σωτηράκι! Να και τα παιδιά που έρχονται. Άντε, πάμε στο αυτοκίνητο και αργήσαμε. Σωτηράκι, θα φύγω. Πάλι θες το ραβδί. Πάλι θες να σε βγω. Το παππούς μου βγήκε. Άντε, προχωράτε. Ο Γιώργος, ο αυστηρός μπαμπάς, μαζεύει τα παιδιά όλα. Όλοι τρέχουν στο αυτοκίνητο. Με αρχηγό του Γιώργο που τους μαζεύει. Αποχαιρετάμε αυτό το μικρό μοναστηράκι και φεύγουμε για Μυτιλίνη. Η εκπομπή «Εμείς και εσείς», κυρίες και κύριοι, ήδη από την έναρξή της ασχολείται με θέματα ιατρικού περιεχομένου σε συνεργασία πάντα με την Ιατρική Εταιρεία Σερών και το Γενικό Νοσοκομείο. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα λέγαμε, την προληπτική ιατρική για την πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων και ειδικότερα για τη μεσογειακή ανεμία. Γι' αυτό πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει αυτά τα πράγματα, πιο κατάλληλος γιατρός, είναι ο βιολόγος ο κ. Γιώργος Μωραΐτης. Καταρχήν, κύριε Μωραΐτη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσουμε μάλλον καλύτερα από την πρόληψη των κληρονομικών νοσημάτων για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε και μετά να περάσουμε στη μεσογειακή ανεμία ειδικότερα. Τα τελευταία χρόνια στόχος της προληπτικής ιατρικής είναι τα ονομαζόμενα κληρονομικά νοσήματα. Το να προλαβαίνει κανείς μια αρρώστια είναι πάντα καλύτερα από το να πρέπει να την θεραπεύει. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Και σε μένα και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Αυτό πράγματι πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Είναι ένα αξίωμα της ιατρικής επιστήμης που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και έχει ατράνταχτη λογική, αρκεί να δούμε την αρρώστια σαν ένα μικρό ή μεγάλο δυστύχημα ή σαν καταστροφή. Φανταστείτε ποιος είναι αυτός που δεν θα ήθελε αυτή την καταστροφή να την προλάβει είτε στον εαυτό του, είτε στους δικούς του, είτε και σε γνωστά άτομα. Θα μιλήσουμε τώρα για την πρόληψη των κληρονομικών νοσημάτων. Όπως είναι.
Και όπως είναι η μεσογειακή ανεμία, που θα την δούμε εκτενέστερα παρακάτω, και αυτή η πρόληψη του είναι μια μεγάλη υποχρέωση κάθε κοινωνικά υπεύθυνου ζευγαριού, αφού αφορά την πρόληψη νοσήματος στα παιδιά του, μια και κληρονομικά νοσήματα είναι αυτά που περνούν από φαινομενικά υγιείς γονείς στα παιδιά τους. Και είναι και τα δυσκολότερα. Και είναι και τα δυσκολότερα, προκειμένου, μάλιστα. Μέτρα πρόληψης, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν. Τα μέτρα πρόληψης. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης και αυτά ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Μέτρα πριν από τη σύλληψη. Τα σημαντικότερα. Τα σημαντικότερα. Μέτρα που αφορούν την προγενετική διάγνωση και μέτρα μετά τη γέννηση του παιδιού. Η σημαντικότερη περίοδος για να προληφθεί ένα κληρονομικό νόσημα είναι αυτό πριν από τη σύλληψη. Τα σημαντικότερα δε μέσα είναι η ιδανική ηλικία αναπαραγωγής, η υγεία και ο προγραμματισμός της οικογένειας, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων αυξημένου κινδύνου και η γενετική καθοδήγηση. Ποια θα λέγατε ότι είναι η ιδανική ηλικία για αναπαραγωγή? Η ιδανική ηλικία για αναπαραγωγή είναι για την μητέρα 20 με 30 χρόνια και για τον πατέρα 25 έως 35 ετών είναι η ιδανικότερη ηλικία. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί η μεγάλη ηλικία του πατέρα και της μητέρας με την εμφάνιση διανοητικής καθυστέρησης στα παιδιά. Τα σύνδρομα Down. Τα σύνδρομα Down που εμφανίζονται όταν η μητέρα είναι πάνω από 35 χρονών. Όταν η μητέρα είναι πάνω από 35 χρονών έχουμε μια αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης κληρονομικών νοσημάτων εξαιτίας μιας χρωμοσωμικής ανομαλίας όπου πολύ σωστά είπατε ότι είναι το σύνδρομο Down. Να δούμε λίγο την υγεία και τον προγραμματισμό της οικογένειας. Από τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψη είναι απαραίτητο το ζευγάρι να ακολουθεί κανόνες υγιεινής. Δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα, να αποφεύγεται το ενόπνευμα, να αποφεύγονται η λήψη φαρμάκων και όλα αυτά με την συνεχή παρακολούθηση του μυευτήρα που πρέπει να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της κοίησης για να προληφθεί, να προλάβει και να αντιμετωπίσει ο μυευτήρας μια τυχόν παρουσιαζόμενη ανομαλία. Δεν θέλω να πιστεύω, κύριε Μωραΐτη, ότι σε μια κοινωνία όπως η δικιά μας, που θεωρούμαστε αρκετά πολύ προηγμένη σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, ότι κάποια γυναίκα που εγκυμονεί δεν έχει το μυευτήρα από δίπλα της. Αυτό. Και μάλιστα έχουμε τρομάξει τόσο πολύ που πιστεύω ότι ανά πάσα στιγμή είμαστε με το τηλέφωνο στο χέρι προκειμένου να ειδοποιούμε τον κόσμο ή τον γιατρό μας ή οποιοδήποτε άλλο, γιατί ανησυχούμε πραγματικά. Ακούν τόσο πολλά τα αυτιά μας και βλέπουν τα μάτια μας. Πραγματικά ο κόσμος πρέπει να αφυπνιστεί. Έτσι πρέπει. Τώρα, θα μιλήσουμε για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων αυξημένου κινδύνου. Κάθε ζευγάρι, πριν προγραμματίσει την γέννηση των παιδιών, πρέπει να κοιτάξει την κληρονομιά που έχει στην οικογένεια και στους συγγενείς του. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν οι συγγενείς του ζευγαριού αυτού, είτε του πατέρα είτε της μητέρας, έχουν κάποιο κληρονομικό νόσημα, μια διανοητική καθυστέρηση. Αν πάλι η γυναίκα έχει κάποιες εγκυμοσύνες που διακόπηκαν με αποβολή ή έχει γεννήσει νεκρό έμβριο ή κάποιο παθολογικό παιδί, τότε πρέπει αυτή η γυναίκα πριν από κάθε νέα σύλληψη να οδηγηθεί στον ειδικό για να πάρει την ονομαζόμενη γενετική καθοδήγηση. Αυτές λοιπόν είναι... Είναι ο λεγόμενος προγενετικός έλεγχος που λέμε, κύριε Μωραΐτη. Ο προγενετικός έλεγχος είναι αυτό που ακολουθεί τη γενετική καθοδήγηση. Ναι. Γιατί η γενετική καθοδήγηση είναι η συμβολή που θα δοθεί σε αυτό το ζευγάρι αυξημένο κινδύνο, ούτως ώστε να προληφθεί και να γίνει η πρόγνωση κάθε
η πρόγνωση η γενετική, η ιατρική, αλλά και η κοινωνική. Επομένως, και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να βγει κάποιο παιδί που θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Ακριβώς λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα θα κατευθυνθεί το ζευγάρι σε άλλη ειδική μονάδα για να γίνει η προγενετική διάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να ανακαλυφθεί αν το έμβριο που κυοφορείται είναι παθολογικό ή όχι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα προηγούμενα μαζί, αν οδηγήσουν σε ένα ζευγάρι υψηλού κινδύνου στο να κάνει τις ειδικές εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου, θα μάθει αν το έμβριο το οποίο κυοφορείται είναι υγιές ή παθολογικό ή διατρέχει κάποιο κίνδυνο, οπότε τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί η γέννηση άρρωστου παιδιού. Τέτοιοι μέθοδοι προγεννητικής διάγνωσης είναι η αμνιοπαρακέντηση, είναι η εμβριοσκόπηση, η λήψη, η εξέταση τροφοβλάστης. Αυτά αφορούν τους μαιευτήρες και τις μονάδες προγεννητικού ελέγχου. Το τρίτο μέτρο το οποίο αναφέραμε είναι τα μέτρα που λαμβάνονται μετά τη γέννηση του ενός παιδιού. Μήπως είναι λίγο αργά μετά? Όχι, γιατί όχι. Είναι κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα τα οποία δεν μπορούν προηγούμενα να προληφθούν, αλλά αν έγκαιρα τώρα διαγνωστούν, θα σας πω πώς, με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που είναι ως επιτοπλίστων διαιτητική, αφού μιλάμε για κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, αντιμετωπίζονται αυτές οι αρρώστιες πάρα πολύ καλά και στο μέλλον το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν κάθε μαιευτήριο όταν γεννιέται ένα παιδί έχει υποχρέωση μέσα στην πρώτη εβδομάδα να πάρει λίγες σταγόνες αίματος πάνω σε διαιτητικό χαρτί και να τις στείλει σε ένα κεντρικό εργαστήριο. Εκεί λοιπόν με αυτές, εξετάζοντας αυτές τις μικρές σταγόνες αίματος, είναι δυνατόν να διαγνωστούν κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα όπως είναι η φενιλοκετονουρία, η γαλακτοζεμία, ο υποθυρεοειδισμός και άλλα μεταβολικά νοσήματα. Που αν τα αφήσουμε να εξελιχθούν, θα είναι επικίνδυνα για την υγεία. Θα είναι επικίνδυνα για αργότερα. Ενώ έτσι, ξέροντάς τα, τις πρώτες εβδομάδες της ζωής, με μια θεραπευτική αγωγή που όπως είπα είναι περισσότερο διαιτητική, αντιμετωπίζονται και έχουν καλή εξέλιξη αυτά πλέον τα παιδιά. Τώρα, η μεσογειακή αναιμία, κύριε Μωραϊτή, είναι ένα κληρονομικό νόσημα. Εξαρτάται από τους γονείς προκειμένου να μεταφερθεί στα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κολλήσει μεσογειακή αναιμία από το φίλο του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει όμως περίπτωση οι γονείς να μην γνωρίζουν ότι είναι φορείς και να μεταφέρουν εν αγνία τους αυτό θα λέγαμε, αυτή την αρρώστια στα παιδιά τους. Επομένως, εκείνη η όλη πρόληψη. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά θα με επιτρέψετε πριν πούμε για την πρόληψη της μεσογειακής αναιμίας. Θα σκόπο να πούμε τι είναι μεσογειακή αναιμία. Γιατί όλοι την επιλύσουμε αυτή τη λέξη, μεσογειακή αναιμία, δηλαδή αναιμία και τελικά δεν γνωρίζουμε τι είναι. Τόσο η μεσογειακή αναιμία όσο και η υδροεπανοκυταρική αναιμία είναι κληρονομικά νοσήματα που θα πει ότι περνούν από τους γονείς στα παιδιά τους όταν και οι δύο γονείς έχουν ένα ελληματικό γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη δομή της αιμοσφαιρίνης. Τι θα πει τώρα αυτό? Ας ξεκινήσουμε να πούμε λίγα λόγια για το οξυγόνο, το οποίο όλοι μας ξέρουμε ότι είναι αυτό που μας διατηρεί στη ζωή. Ζωή χωρίς οξυγόνο δεν νοείται και λιγότερη ποσότητα, μειωμένη απόδοση οξυγόνου στον οργανισμό δημιουργεί προβλήματα στη ζωή μας. Το οξυγόνο λοιπόν που αναπνέουμε για να μεταφέρεται στα όργανα και στους ιστούς του σώματός μας με τη βοήθεια μιας πολύτιμης ουσίας που λέγεται αιμοσφαιρίνη, και αυτή η αιμοσφαιρίνη πρέπει να ξέρουμε ότι βρίσκεται μέσα σε κάτι μικρά κύτταρα του αίματος που λέγονται ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα. Με την κυκλοφορία τώρα του αίματος
φτάνουν τα ερυθροκύτταρα και στο πιο μικρό σημείο του σώματός μας και έτσι η αιμοσφαιρίνη αποδίδει το οξυγόνο στους ιστούς και στα όργανα τα οποία είπαμε. Η μεσογειακή τώρα αναιμία έχει σαν συνέπεια να έχουμε έλλειμμα αιμοσφαιρίνης μέσα στα ερυθροκύτταρα. Που σημαίνει και κατά συνέπεια έλλειμμα οξυγόνου. Δεν παράγει δηλαδή ο οργανισμός ικανή ποσότητα αιμοσφαιρίνης εξαιτίας αυτής της κληρονομικής αρρώστιας, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να καταστρέφονται γρήγορα. Ο οργανισμός αντιδρά με το να παράγει καινούργια ερυθροκύτταρα, αλλά και αυτά έχουν την ίδια τύχη, καταστρέφονται. Άρα λοιπόν, από τη μια έλλειμμα αιμοσφαιρίνης, από την άλλη μειωμένη απόδοση οξυγόνου στον οργανισμό, να το κύκλωμα των παθολογικών εξεργασιών που οδηγεί σε άλλα προβλήματα. Σε επιπλοκές για ολόκληρο τον οργανισμό. Η κληρονομικότητα που είπαμε σε την περίπτωση αυτή, πού παίρνει μέρος, πού λαμβάνει μέρος. Μιλήσαμε ότι είναι κληρονομική ασθένεια η μεσογειακή αναιμία. Κληρονομική ασθένεια μιλήσαμε και λέμε ότι για να γεννηθεί ένα τέτοιο παιδί με μεσογειακή αναιμία σημαίνει ότι ευθύνονται και οι δυο του γονείς, γιατί έχουν ο καθένας στο γενετικό του υλικό ένα ελλειμματικό γονίδιο, το οποίο μεταδίδεται κατά τη στιγμή της σύλληψης, περνάει δηλαδή στο γενετικό υλικό του παιδιού, οπότε δύο ελλειμματικά γονίδια που είναι υπεύθυνα για τη δομή της αιμοσφαιρίνης δημιουργούν μετά το πρόβλημα. Γιατί για κάθε γνώρισμα υπεύθυνα πάντα είναι δύο γονίδια. Άρα δύο προβληματικά γονίδια δημιουργούν πρόβλημα για τη δομή της αιμοσφαιρίνης. Κύριε Μωραϊκή, όμως μπορεί το παιδί να μην πάρει από τον ένα γονέα το γονίδι, οπότε δεν έχουμε 100% περίπτωση να βγάλουν δύο γονείς είναι φορείς άρρωστο παιδί. Πάλι λίγο θα με αφήσετε να πω λίγα πραγματάκια. Μου θυμίζει τώρα κάποια σχεδιάκια που είχαμε κάνει στο σχολείο όταν μιλούσαμε για τη μεσογειακή αναιμία. Κάποια σχεδιάκια του βιβλίου που έδειχναν αυτές τις αναλογίες. Τα ανθρωπάκια. Με τις αναλογίες. Θα μείνουμε ακόμα λίγο στη μεσογειακή αναιμία. Γιατί δεν μιλήσαμε ότι τελικά αν μπορεί να θεραπευθεί. Δυστυχώς δεν μπορεί να θεραπευθεί η μεσογειακή αναιμία. Η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί ριζικά να θεραπεύσει ένα παιδί με μεσογειακή αναιμία. Τι γίνεται. Γίνεται μόνο παροχή αίματος, συνεχής μεταγγίσεις. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. Πόσες φορές συνήθως τα παιδιά που είναι άρρωστα με μεσογειακή αναιμία πρέπει να έρθουν? Εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου και είναι δυνατόν και κάθε μήνα να χρειάζεται να μεταγγιστούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η φαρμακευτική αγωγή που τους γίνεται με την αποσυδήρωση και έτσι αυτή τη στιγμή με τις μεταγγίσεις, οι οποίες πρέπει να είναι τακτικές και συστηματικές και με την συνεχή παρακολούθηση σε ειδική μονάδα νοσηλείας που τέτοια υπάρχει στο νοσοκομείο Σερών, εκτός από τη μονάδα πρόληψης που θα μιλήσουμε πια τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και μονάδα νοσηλείας στην παιδιατρική κλινική, όπου αντιμετωπίζονται τα παιδιά από υπεύθυνο γιατρό. Στο νοσοκομείο μας είναι η εξαίρετη γιατρός, η κυρία Σταματοπούλου, που φροντίζει όλα αυτά τα παιδιά και για τις μεταγγίσεις τους, με τη βοήθεια πάλι της Τράπεζας Αίματος. Βλέπετε ότι εμπλέκονται όλα τα εργαστήρια και οι κλινικές. Πόσο παιδιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Στο νομό μας σήμερα που νοσούν και νοσηλεύονται στην ειδική μονάδα νοσηλείας στην παιδιατρική κλινική είναι 22 παιδιά. Είναι υψηλό ποσοστό για ένα νομό? Θα έλεγα ότι δεν έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν περιοχές με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί και τώρα αμέσως θα σας πω πώς. Με την πρόληψη. Με την πρόληψη, κύριε Μωραϊκή, κυρίες και κύριοι, πρέπει να γίνει τελικά συνείδηση ότι αυτές οι ασθένειες δεν θεραπεύονται και εκείνο που χρειάζεται είναι πρόληψη. Τα νέα ζευγάρια που ετοιμάζονται να κάνουν παιδιά. Πάνω απ' όλα. Γιατί τώρα?
στα ζευγάρια τα οποία κινδυνεύουν να φέρουν στον κόσμο άρρωστο παιδί με μεσογειακή αναιμία, ανήκουν άτομα γερά και ανυποψίαστα. Υγιή δηλαδή. Εντελώς υγιή. Γερά και ανυποψίαστα για τον κίνδυνο που έχουν. Κανένας δεν γνωρίζει ότι είναι φορέας της μεσογειακής αναιμίας. Κάνοντας αυτή την ειδική εξέταση σε ειδικό εργαστήριο, που τέτοιο εργαστήριο υπάρχει στο νοσοκομείο μας. Είναι η μονάδα πρόληψης μεσογειακής αναιμίας. Η μονάδα πρόληψης μεσογειακής αναιμίας. Κάνοντας λοιπόν την ειδική εξέταση, τότε και μόνον τότε κάποιος μαθαίνει και χαρακτηρίζεται ότι είναι φορέας μεσογειακής αναιμίας, έχει δηλαδή το κακώς εννοούμενο στίγμα, γιατί έτσι απλά έμεινε να το λέμε, στίγμα μεσογειακής αναιμίας. Κανένας δεν είναι στιγματισμένος. Mm. Φέρνει ένα παθολογικό γονίδιο, το οποίο μπορεί να βρεθεί και να το χαρακτηρίσει το άτομο αυτό, ότι είναι φορέας μεσογειακής αναιμίας. Από εκεί πέρα, αν και η σύζυγος του συγκεκριμένου ατόμου είναι φορέας μεσογειακής αναιμίας, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι, διότι τότε και μόνον τότε, όταν και οι δυο γονείς έχουν το στίγμα, είναι φορείς της μεσογειακής αναιμίας, κινδυνεύουν να γεννήσουν άρρωστο παιδί. Σε ποσοστό. Και αυτό πάλι σε ένα ποσοστό 25%, και να αυτά τα ανθρώπινα. Οπότε κάνουν παιδιά με τη γνώση τους ότι ενδεχομένως κάποιο παιδί από αυτά να ασθενήσει. Και εκεί πέρα έχουμε την προληπτική ιατρική. Και τώρα ιατρική. Η προγενετική διάγνωση, διότι πια θα κατευθυνθούν με την γενετική καθοδήγηση που θα τους δοθούν στην ειδική μονάδα προγεννητικού ελέγχου, όπου πια το έμβριο θα ελεγχθεί αν είναι παθολογικό, αν ανήκει δηλαδή στο ποσοστό 25% του να είναι άρρωστο, γιατί είπαμε ότι υπάρχει ένα άλλο 25% να είναι υγιές, οπότε και πάλι θα τους το πούν, ή αν είναι, και 50% να είναι